στη συνομαρχία και τη αντιμετωπίση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα σα ονομάσουμε Ερμήνα Μαγαλιώτη. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε καλή χρονιά σε όλου του μαθητέ και τι μαθητέ, του εκπαιδευτικού και τι εκπαιδευτικού. Να πούμε για τα παιδιά που δεν πέρασαν στι σχολέ ότι είναι 18 χρονών η ζωή ανοίγεται μπροστά του, αρκεί να πιστέψουν στον εαυτό του. Και στα παιδιά που πέρασαν στι σχολέ, καλέ σπουδέ. Ελπίζουμε όλη η κοινωνία ελληνική να βγει πιο δυνατή και πιο σοφή από αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνούμε. Και λέω να δούμε τα εξής. Η φετινή σχολική χρονιά εξαιτία του κορονοϊού είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις αντοχές και τις δυνάμεις της κοινωνίας μας. Δεν προσφέρεται για αποκόμιση πολιτικού οφείλους από κανέναν. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας είναι σήμερα εδώ και κινώντα αποτέλεσμα ευθύνη προ την κοινωνία. Δεν πρέπει να επιτρέψουν η πανδημία να γίνει ευκαιρία τέτοια ώστε να απειληθεί η δημόσια υγεία, η οικονομία, οι κοινωνικές μας σχέσεις, η δημοκρατία και κυρίως δεν πρέπει να χαθεί κάποιο σχολικό έτος. Ούτε την προηγούμενη χρονιά δεν έπρεπε να χαθεί, ούτε αυτή η χρονιά δεν έπρεπε να χαθεί. Διαφωνούμε με την όλη ρητορική περί ατομικής ευθύνης. Δεν την νομιμοποιούμε. Δεν είναι ο πολίτης μόνος του απέναντι στην ατομική ευθύνη. Είναι η κυβέρνηση και οι επιλογές της που τη φέρνουν απέναντι στην κυβερνητική της ευθύνη να μας προστατεύσει όλους. Το άνοιγμα των σχολείων συνδέεται απόλυτα με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Παρά την κρισιμότητα των συνθήκων, την επικινδυνότητα της πανδημίας, επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση δεν είχε ουσιαστικό σχέδιο. Είχε τρεις ολόκληρους μήνες στη διάθεσή της για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να μην αποβεί η έναρξη των σχολείων αιτία για περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη μας τις παλινοδίες της κυβέρνησης για το πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, τις ανακολουθίες της για τις μάσκες, τον ψευδομέσο όρο των 17 μαθητών στις σχολικές αίθουσες, καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να μένει προστατευμένη σε ένα νεοφιλελεύθερο ιδεολόγημα που υποτιμά τα δημόσια αγαθά της υγείας και της παιδείας. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια έναρξης της τουριστικής περίοδου, αφού δεν θωράκισε την υγεία έτσι όπως περιμέναμε, εμείς φοβόμαστε και για τον ανεπαρκή σχεδιασμό της επιστροφής της τάξης. Διαβλέπουμε ότι η μαθητική και η εκπαιδευτική κοινότητα εξαιτίας των πολιτικών επιλογών μένει αθωράκιστη, χωρίς τη λήψη αναγκαιομέτρων υγειονομικών. Η απόφαση της κυβέρνησης να πάρει πίσω τα ποσά από τους Δήμους και να διανύμει τις μάσκες μέσω του κέρδου. Δεν μας δίνουν τα χέρια για την έγκαιρη παράδοση του απαραίτητου υλικού στα σχολεία. Δεν διαφέρει ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν πολύ γρήγορα. Εμείς θεωρούμε επίσης ότι το γεγονός ότι αύριο οι εκπαιδευτικοί θα πάμε στα σχολεία 1η Σεπτέμβρη και δεν θα υπάρχουν εκεί προσωπικό καθαριότητας, αυτό δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί και να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν ενδιαφέρεται και δεν είναι πρώτο μέλημα της κυβέρνησης να υπερασπιστεί, να προστατεύσει την υγεία μας. Το ίδιο σας πω κάτι ότι τόσο τα γραφεία συλλόγων καθηγητών όσο και τα γραφεία του διοικητικού προσωπικού στις διευθύνσεις δεν έχουν τέτοιους χώρους ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα τηρούνται οι αποστάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα σωματεία, προειδοποιούσαν για το ποια θα είναι τα αναγκαία μέτρα. Λοιπόν, αναμενόταν άλλες λύσεις, προκειμένου να τηρούνται τα θεσπισμένα από αυτή την ίδια την πολιτεία μέτρα απόστασης. Περιμέναμε την απόφαση της κυβέρνησης για τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Μαζί με την ταυτόχρονη διασφάλιση επιπλέον αναγκαίων προσλήψεων για να αποδειχθεί ο συνοστισμός στις σχολικές αίθουσες.